Χρυσή συμφωνία φαίνεται ότι έκανε Σαουδάραβας πρίγκιπας που κρατούνταν από τις αρχές μαζί με άλλους γάλαζο αίματος για υποθέσεις διαφθοράς στη χώρα του. Ο πρίγκιπας είναι πλέον ελεύθερος, αλλά όπως θα δούμε κυρίες και κύριοι στο βίντεο, δεν πέρασε καθόλου άσχημα στη χλιδά τη φυλακή του. Είναι ο πρίγκιπας Αλουαλίτ Μπιν Ταλάλ ή αλλιώς ο Γόρεν Μπάφετ της Σαουδικής Αραβίας. Λίγο πριν αφαιθεί ελεύθερος, ξεναγεί τους δημοσιογράφους του Reuters στη χρυσή φυλακή όπου ήταν κλεισμένος από τον Νοέμβριο, στο 5 αστέρων ξενοδοχείο Ritz Carlton. That's a dining room. And this is my Diet Pepsi. And that's my ketchup. That's my tennis shoes. Yeah. That's for my exercise here. Ο πρίγκιπας Αλουαλίτ ήταν μεταξύ των 350 υπόπτων που συνελήφθησαν τον Νοέμβριο στη διάρκεια επιχείρησης κατά της διαφθοράς. Μεταξύ αυτών δισεκατομμυριούχοι, μεγιστάνες και υπουργοί. Από την ιδιότυπη φυλακή του, τη σουίτα του, μίλησε ως κρατούμενος, εκφράζοντας μάλλον την ευγνωμοσύνη του προς τις αρχές μερικές ώρες πριν επιστρέψει στο σπίτι του. You know, I've been always all the time here at this hotel and everything has been fine. You know, I exercise, I stretch, I swim. I walk and you know, I have my old diet food, so everything's fine. It's like home. Ο ίδιος δηλώνει αθώος και είναι ο τελευταίος που αφήνεται ελεύθερος. Οι όροι της απελευθέρωσης δεν έχουν γίνει γνωστοί. Διατηρεί πάντως τη θέση του στην αυτοκρατορία του. Στους όρους ενός άλλου συγκατηγορουμένου του περιλαμβανόταν η διάθεση στις αρχές ποσού που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. We are at the end of the whole story and we've been very cooperative because you know I'm in my country, I'm in my cities. Της εκστρατείας αυτής κατά της διαφθοράς ηγήθηκε ο 32χρονος πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι με την επιχείρηση αυτή προσπαθεί να αποδυναμώσει πολιτικούς αντιπάλους. Με τη λήξη της, η εισαγγελία προσδιορίσε στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια το ποσό που έχασε το βασίλειο από τη διαφθορά και που τώρα φαίνεται να συγκεντρώνει με τους διακανονισμούς τους οποίους καταλήγει με τους υπόπτους. Έτσι, σύμφωνα με τις αρχές, θα χρηματοδοτηθούν οι πολίτες ώστε να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος διαβίωσης την ώρα που η χώρα προσπαθεί να απεξαρτηθεί από μια οικονομία άρρηκτα συνδεδεμένη ως τώρα με το πετρέλαιο.